Venga, menos volumen, menos volumen. Πεινάσεις το καβάκι, σκύψε έχω σαλαμάκι. Γεια σου βασιλάκι, κοστά όλα βραντά. Μεγωμένο κορμί, κορμί και μονά σου καθηγή. Βίγια τη δε γυρί, στο λαμανά, μια στο σύνδι. Μεγωμένο κορμί, κορμί και μονά σου καθηγή. Και πλάτο με το βάρι, το πιο πω, το ξενί. Εγώ είμαι αυτό που λέω πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε. Και αυτοκτονούσα τα κοτόπουλα. Παθαίνα σηκωπή τα γουρνιά από το προέστημα του επερχόμενου. Ο φάει εγώ από το Πασόκ, εγώ Πασόκ. Εγώ το Πασόκ το κατάλαβα αμέσως. Εγώ το παπά το καταλαβαίνω από πού σαρφάζει το παρτονόμισμα μετά τον αγιασμό. Από εκεί. Το Πασόκ έτσι, σοσιαλισμός από πάνω, από κάτω. Ο Άκης έκλεψε και εγώ έκλεψα. Αλλά αυτό το τον έστειλε η γυναίκα του, γιατί εγώ είχα φύζικα. Ξέρει να 300 ευρώ έπαιρνε. Ο Άκης ήθελε γυναίκα μετά. Την είδε στην τυπούλα τη γυναίκα του Τσοχατσόπουλου, που φόρεσε λαχανή για να πάνε τον δει φυλακή. Σηκώθηκε το έγκλημα πανόρθιο. Και λέει σπιταρώνα, ας τον κυρά μου τον Άκη να τον δώσω με τόσα που έχει κλέψει. Να πάρω στην Πεντέλη να τον κλείσω με πέφκο γύρω γύρω. Να βάλω κάτω. Τρίτο υπόγειο, ένα χρηματοδικό δεν έχει στήσεις να τρώει. Τι μου τον θες στο Ανακρόπολη. Θα σε δει Ανακρόπολη. Αλλά όπως έλεγε η αρχαία μου πρόγονη, ανδρών επιφανών, πάσα κινήτας. Αλλά δεν ακούς και το γη. Γιατί δεν είναι κουφός αυτός που το είπα. Και δεν πρέπει να το λες το κουφό το ρητό. Γιατί το μαθαίνει λάθος η ανθρωπότης, βασιλάκη. Θα πήρε μόνο ο Άκης, αφού υπογράψαν όλες. Όλοι μπορεί, να σου πω εγώ. Οι άλλες υπογραφές κλαίνε δηλαδή.
Βασιλάκι, άκου στη νύχτα τι θα μάθεις. Όταν ο υπουργός κλέβει 100 μοίρια, ο πρωθυπουργός κλέβει 400 μοίρια. Και από μια καλωστάρα παίρνουν οι λοιποί συγγενείς μας. Εγώ τη ζωή την κατάλαβα. Γιατί εγώ, Βασιλάκι, θα σου πω μια μέρα να βρεθούμε. Να σου πω τη ζωή την άντα, δώσε λίγο άντα το μηχάνημα. Μου λες, λοιπόν, εγώ, Βασιλάκι, εγώ του βάλαμε κάσεις. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε σπίτι το θάλαμο το σχολημένο, στο σπίτι με τον δρόμο τα είχαν μοιράσει. Λεφτά! Ρε, εγώ έχω πηδήξει δεν ξέρω πόσες χείρες πριν τα 40. Δεν σου μιλώ για όλα τα 40 όλες. Εγώ σου μιλώ για εκείνο το διάστημα που είχε ενοχές η κυρία. Ότι τη βλέπω σχορεμένος. Σου λέω σχορεμένος είναι ένα δορυφόρο, θα σε παρακολουθεί. Άσε σε πλακώσω, μπορεί να σε βλέπω σχορεμένο. Ρε, έχω ζήσει εγώ τη κυρία να μου κλαίει στον νόμο και το γέρο να ψάχνει το ζεστό το κουλούρι το σουσαμάτα. Γιατί το κουλούρι παγωμένο δεν τρώγεται, Βασιλάκι. Εγώ σου λέω. Το μάτι να βλέπεις να πάει στην Φεράρα. Το βλέπεις τον αυτό τον Εφραίμ που σου λέει το καλόγερο αυτό το παντοπέδια. Το βλέπεις. Δεν μου λες το μάτι αυτό σε αλεπού ταιριάζει. Σε ήλιο να ταιριάζει. Σε άγιο δεν ταιριάζει. Τι δάει το μάτι. Κατάλαβες. Ρε εγώ 8 χρονών ήμουνα. Θυμάμαι μη καθάει πατέρα μου και η μάνα με εκκλησία να μεταλάβουν και λέω στον παπά, τον πατέρα μου του λέω γιατί το μεταλαβείς και τη μάνα μου έχουν κλέψει τη διά μου, έχουν φάει το εργοστάσιο του θείου μου, η αδελφή μου τη διέται με τον κύριο τον πατρεμένο απέναντι και μ' αρπάζει ο παπάς, με χωρίς το ιερό του εξιλογούθος το θυμάμαι ένα δύο ώρα τότε πιάνω μου μεγαλύτερα και μου λέει Βασιλάκη, μου λέει, αν δεν τους δώσω συγχώρεση εγώ εδώ, μου λέει αγόρι μου, θα πας σε άλλη ενορία. Χάνω το ρευστό. Κατάλαβες. Ζήτα συγχώρεση και κοντίνι. Αυτό εδώ είναι. Συγχώρεση και κοντίνι. Κατάλαβες. Κάνω το ρευστό στην εκκλησία εδώ και με προσκυνάνε όλοι. Και από μέσα λέει γουρούνι και βγάζω λόγους πόσο φιλάνθρωπος είμαι. Λοιπόν, Βασιλάκι, ακού καλά τα αυτιά σου. Γιατί θα σου πω ένα ρητό, αλλά δεν θέλω το μάθει λάθος η ανθρωπότηση. Πιο γουρούνι από το γουρούνι,